Πάμε στο επόμενο μας θέμα, στο πλαίσιο ανάδειξης της σύγχρονης εικαστικής παραγωγής ως πολιτιστικό στοιχείο που μπορεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η Κυπριακή Υπαντιαρμοστία στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συμβούλου Δ. Αχιλέα Χατζικυριακού την εικαστική έκθεση Χρόνος και Χώρος. Η έκθεση φιλοξενείται στην 12 Star Gallery του Europe House στο Λονδίνο και τελεί υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευρυπίδη Ευρυβιάδη. Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους δύο Κύπροι καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Φρίξος Παπαντονίου και Σουμέρε Ρεκ. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε οργανώνοντας αυτή την έκθεση για τον χώρο και για τον τόπο of time and space στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο είναι ότι η κουλτούρα, ο πολιτισμός μπορεί να δράσει ενοποιητικά, όχι μόνο για τη δική μας συμπατρίδα που έχει τα γνωστά προβλήματα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά ευρύτερα για όλη την ανθρωπότητα. Και λέγοντας αυτό, το λέω με πλήρη συνέστηση, της δύναμης, της μαλακής δύναμης, the soft power, η οποία προέρχεται μέσα από τη δυναμική συνεργασία ατόμων που έρχονται από διαφορετικές εθνικές και πολιτιστικές μειονότητες για να προσφέρουν μαζί πολιτιστικό έργο. Και είναι μεγάλη χαρά που αυτό το έργο προέρχεται και από διαφορετικές κοινότητες αλλά που τους ενώνει το αίσθημα του ανήκειν στην Κυπριακή Διασπορά του Λονδίνου. Είναι και οι δύο καλοί φίλοι που συνεργάστηκαν και στο παρελθόν εικαστικά. Όμως για πρώτη φορά έρχονται κάτω από την ομπρέλα της Κυπριακής Υπάντης Αρμοστίας, η οποία θέλει να επιδείξει τα ενοποιητικά στοιχεία που υπάρχουν στην πατρίδα μας και μπορούν να προωθηθούν. Και πιστεύω ο χώρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ομπρέλα στην οποία ανήκουν 28 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την δική του συμβολική αξία και προσφέρεται για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα της ειρήνης, της συνεργασίας και του πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον πολυπολιστικό χάρτη του Ηνωμένου Βασιλείου. Τόσο ο Σουμέρ όσο και ο Φρίξος παρουσιάζουν σήμερα μία πολύ πλούσια συλλογή από έργα τα οποία έχουν φτιαχτεί ειδικά για την σημερινή έκθεση και στόχο έχουν μέσα από την προσέγγιση του χώρου και του χρόνου να μας δείξουν, πιστεύω, πώς μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε λίγο από τα προβλήματα που μας απασχολούν και που μας κρατούν μακριά ως ανθρώπους ένα από τον άλλο και να δούμε την Κύπρο ως μια ευρύτερη έννοια που μπορεί να υπάρξει και πέραν του χώρου και πέραν του χρόνου. Είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τη δική μας ταυτότητα, τα πράγματα που μας χαρακτηρίζουν ως Κύπριους, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνικής προέλευσης. Και νομίζω θα το πετύχουμε αυτό απόψε και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από το ποικιλόμορφο κοινό το οποίο έχει προσκεκληθεί. Περιμένουμε να έχουμε μέλη τόσο της ελληνοκυπριακής ομογένειας όσο και της τουρκοκυπριακής ομογένειας, αλλά και άτομα που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο των τεχνών, δημοσιογράφους, ξένους διπλωμάτες, οι οποίοι πιστεύω θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα αυτήν την επαναπροσεγγιστική διάθεση που διακατέχει και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, οι οποίοι με μεγάλο ενθουσιασμό έχουν δουλέψει για αυτήν την έκθεση, αλλά και είναι και κάτι το οποίο θα έλεγα ότι σηματοδοτεί και μια ευρύτερη πολιτική που έχει η Κυπριακή Υπαντιαρμοστία ως προς τον εναγκαλισμό όλων των Κυπρίων, ανεξαρτήτως αν είναι Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίτες, Λανίτοι, όλοι ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο της ευρύτερης Κυπριακής Διασποράς, της Κύπρου ως έννοιας, διαχρονικής, πολυπολιτισμικής, η οποία μας κάνει όλους περήφανους. Είμαι ο Φρίξος Παπαντονίου και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνεται να δείξω τη δουλειά μου μαζί με τον Σουμέρ, με τον οποίο είμαστε γνωστοί φίλοι από παλιά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε τη δουλειά μας στο σπίτι της Ευρώπης. Η δουλειά μου εμένα έχει σχέση με το χώρο, το χρόνο και το αίσθημα που με απασχολεί εκείνη τη στιγμή. Όταν αρχίσει η δουλειά μου, εμένα δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Έχω μια ιδέα, αλλά όπως κάθε μέρα
αλλάσουν τα αισθήματα, αλλάσει και ο τρόπος της έκφρασης. Διότι η καλλιτεχνική έκφραση δεν είναι τρόπος, είναι τρόπος ζωής. Δεν έχει ωράριο. Αναλόγως του πώς νιώθεις, έτσι γίνεται και η δουλειά σου, αλλάζει, συνεχίζει, τελειώνει όταν είσαι ικανοποιημένος μαζί με το αποτέλεσμα. Η Κύπρος επέδρασε στη δουλειά μου, διότι έχω γεννηθεί εκεί, έχω μεγαλώσει εκεί, έφυγα εδώ και πολλά χρόνια, ζω στο εξωτερικό, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα αισθήματα με τα οποία μεγαλώνεις, δεν τα ξεχνάς, δεν φεύγουν. Είναι συνέχεια μέσα σου και όταν ζεις σε ένα χώρο στο εξωτερικό, ξένο, αυτά τα αισθήματα γίνονται πολύ πιο διαφορετικά παρά με αυτά τα αισθήματα όταν είσαι στην πατρίδα σου, στη χώρα σου. Βλέποντας τη χώρα σου και τα αισθήματα με τα οποία μεγάλωσες στο εξωτερικό, η δουλειά που δημιουργείς, που σε κάνουν να δημιουργείς, παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Γίνονται πιο δυνατά τα αισθήματα, γίνονται πιο, πολύ πιο αποτελεσματικά τα έργα. I'm really pleased to be part of this exhibition. First of all, I'd like to thank Akleas, my old friend Phrixos, and of course Cyprus High Commission. If I am not wrong, I think the first time as an official authority, such as state or high commission, is organizing two communities art exhibition. I mean, I'm saying that because it's been many years that I've been part of joint exhibitions from 80s, 90s. There were times that I have been accused to be a traitor, to be taking part with Greek Cypriots in exhibitions. And but I'm glad that we reached the point that it becomes so natural that even the state, with their principles, they are initiating such initiatives to create exhibitions for two communities, artists. And I think I would be much happier if we created conditions that it will be just ordinary event, us Turkish Cypriots and Greek Cypriots taking part. I've been living in London many years, it's been almost 30 years, and for me Cyprus always been in my heart, in my mind, and also in my art. It's been times that I directly use sources in terms of culture, history, even politics, and depict these issues into my paintings, my installations, and my other artwork. This is taking place at Europe House. It has its own symbolism because Europe, and this is also a plug if you'd like to know about the about the referendum, Europe solves problems by embracing them. It was Jean Monnet who said that the moment you change the context, you change the problem. And despite what he said in the debate, and I'm not going to take sides here publicly about who is right and who is wrong, the European Union has been the single most important experiment, socio-economic experiment in history. The European Union kept the peace for so many years. Does it have a problem? Does it have problems? Yes, it does. Does it need to improve itself? Yes, it does. Is it sometimes things are difficult to negotiate an agreement of the 28th? Yes, it does. But so is family. I mean, we all have families. Sometimes they're difficult, but it is family. So we work it out. And I want to thank Sullivan, naturally Achilleas, the two participating artists, Phrixos Papandoniou and Sumera Rek. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το επόμενο Σάββατο ξανά μαζί στις 5 το απόγευμα με καινούργιες ανθρώπινες ιστορίες των Κυπρίων της Διασποράς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.